Είμαστε σε μια εποχή με την πανδημία πάντα στο προσκήνιο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κορονοϊός και μια σειρά από ασθένειες που το ΑΧ έχει γίνει καθημερινότητα, αλλά και το άσθμα έχει γίνει μια ακόμη μεγαλύτερη δύσκολη συνθήκη. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον γιατρό, τον πνευμονολόγο και βηματιολόγο, τον κύριο Παντελή Αβαρλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Αβαρλή, νομίζω ότι είναι πολλά τα ζητήματα που ανακύπτουν και που χρειάστηκαν να αναπροσαρμοστούν μέσα στην έννοια και στη φάση της πανδημίας. Τι σημαίνει κανείς να έχει σήμερα ένα δύσκολο ή σοβαρό άσθημα? Κοιτάξτε να δείτε. Το άσθημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εύκολο και δύσκολο, γιατί μερικές φορές εξαρτάται και από τη χρονική στιγμή, από την εποχή που ένα απλό άσθημα μπορεί να δυσκολέψει ή ένα δύσκολο μπορεί να ημερέψει, να το πω έτσι. Αλλά το να έχω ένα σοβαρό άσθημα, που ευτυχώς δεν είναι τεράστιο ποσοστό για την Ελλάδα, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι ένα 6 με 10% είναι ασθηματική του πληθυσμού και σε αυτό το 6 με 10% υπάρχει ένα 3 με 7% που είναι το σοβαρό άσθημα. Mm-hmm. Άρα, για να μην τρομάξουν και οι τηλεθεατές, δεν είναι κάτι τραγικό και δεν έχει καμία σχέση με μια κρίση άσθματος που θα κάνει το παιδί τους, ο πατέρας τους, οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του έτους. Το σοβαρό άσθημα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία απαιτούν μέχρι και εξάμηνη παρακολούθηση ακόμα για να χαρακτηρίσει ένα άσθημα σοβαρό. Θέλει τουλάχιστον 6 μήνες παρακολούθηση, προσπάθεια τιθάσευσης με τα φάρμακα που διαθέτουμε για να καταλήξουμε ότι εδώ έχουμε ένα σοβαρό άσθημα και πρέπει να πάρουμε ειδικά μέτρα. Εγώ θα έρθω σε αυτά, αλλά επειδή μου είπατε ένα ποσοστό που κεντρίζει, το 6 με 10% είναι μεγάλο ποσοστό για τον ελληνικό πληθυσμό. Ναι. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό το 3 με 7 του 5 με 6% είναι, του 5 με 10% είναι το σοβαρό άσθημα. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση καλύπτεται κανείς με κορτιζόνη για λίγες ημέρες και αν υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις? Τώρα, με την κορτιζόνη θίξατε ένα θέμα που ενδιαφέρει όχι μόνο τους ασθματικούς, αλλά γενικά όλους τους ασθενείς. Έχει δεμενοποιηθεί η κορτιζόνη. Mm-hmm. Η κορτιζόνη είναι ένα θαυμάσιο φάρμακο που έχει σώσει ζωές. Και όπως όλα τα φάρμακα, πρέπει να χρησιμοποιείται και να συνταγογραφείτε εκεί που πρέπει. Εάν δεν το κάνουμε εκεί που πρέπει, θα αρχίσουν εκεί οι παρενέργειες mm-hmm. που έχουν ενισχύσει το φόβο των πολιτών. Γιατί μια άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει με την κορτιζόνη είναι το ότι έφτασα στην κορτιζόνη, άρα είμαι πολύ σοβαρά, άρα είμαι στο τέλος. Δεν είναι έτσι. Αντιδρά πολύ ο κόσμος όταν του πεις, ξέρεις, θα πάρεις μια κορτιζόνη. Από τη μια πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, όταν θα δει το όφελος, σου παραπονιέται γιατί άρχισες να τη θώσεις. Υπάρχουν δύο οξύμορα πράγματα. Χρειάζεται ένα μέτρο, με λίγα λόγια. Ναι, χρειάζεται ένα μέτρο. Όταν συνταγογραφηθεί εκεί που πρέπει, θα έχει μόνο όφελος για τον άρρωστο και θα πρέπει να πάρει και τις προφυλάξεις του. Αν έχει ζάχαρο, να ρυθμίσει το ζάχαρό του γιατί ανεβάζει το ζάχαρο. Αν θα το πάρει μακρόχρονα, να κρατήσει να προσέξει και την οστεοπόρωση και όλα τα άλλα που μπορεί να κάνει. Αλλά δεν είναι φάρμακο επικίνδυνο. Με τη χρήση της κορτιζόνης έχουμε τιθασεύσει πάρα πολλές αρρώστιες, μέσα σε αυτές και το άσθημα και το σοβαρό άσθημα και τις κρίσεις άσθματος και το status ασθματικούς που γινόταν παλιότερα. Τώρα έχουμε καιρό να το δούμε, γιατί χρησιμοποιούμε καινούργια φάρμακα. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις? Σαφώς. Η φαρμακοβιομηχανία αλλά και η τεχνολογία έχουν προσφέρει πάρα πολλές λύσεις χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές και προωθώντας διάφορα φάρμακα με διαφορετική φαρμακοκινητική, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και στις ανάγκες του ασθενούς. Δηλαδή, ένας νέος με πλήρη δραστηριότητα δεν μπορεί να πάρει φάρμακα ανά 6 ώρες. Είναι σίγουρο ότι δεν θα τηρήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν φάρμακα λοιπόν που κρατάνε 24 ώρες το 24ωρο, τα παίρνεις μόνο το πρωί και σε καλύπτουν όλη την ημέρα, εφόσον έχεις ρυθμισμένο το άσθημα, που πάνε δύο φορές την ημέρα, που τα έχεις στην τσέπη σου και τα χρησιμοποιείς κατ' επίκληση, όποτε τα έχεις ανάγκη. Οι λύσεις υπάρχουν, ναι. Mm-hmm. Τώρα στην εποχή της πανδημίας, γιατί το είπα νωρίτερα, οι θεραπείες σοβαρού άσθματος αποτελούν μια ασφαλή επιλογή, γιατί έχουμε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι της άποψης ότι στην πανδημία θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύνθημα. Mm-hmm. Μασκαρευτείτε, πληθείτε, ρυθμιστείτε. Εάν το είχαμε εφαρμόσει από την αρχή, θα είχαμε ίσως και λιγότερες εισαγωγές και λιγότερες επιπλοκές και λιγότερα θύματα ίσως. Γιατί αναφέρονται σε όλες τις ανακοινώσεις από την αρχή της πανδημίας, ο τάδε απεβίωσε ή τόσοι απεβίωσαν με συνοδά νοσήματα. Η εμπειρία που έχουμε μαζέψει είναι ότι δεν είχαν μόνο συνοδά νοσήματα, είχαν αρρύθμιστα συνοδά νοσήματα. Αυτοί που τα είχαν ρυθμισμένοι είναι αυτοί που οι περίλικες βγήκαν από τις εντατικές και βγήκαν από τις μονάδες. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αντίθετους ασθενείς.
Και αυτό μπορεί να γίνει και μια μελέτη και να βγει και μια στατιστική τώρα με τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε ότι ο τάδε διαβητικός που είχε αυτή την επιπλοκή ή ο τάδε ασθηματικός που είχε αυτή την επιπλοκή, από τότε μέχρι τότε δεν έπαιρνε τα φαρμακά του ή τα κουτιά που έχει συνταγογραφήσει δεν καλύπτουν το χρονικό διάστημα το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε. Και να φανεί λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα στην πανδημία πρέπει οι χρόνοι υπάσχοντες να είναι ρυθμισμένοι. Να προσέχουν να ρυθμίσουν το ζαχαρό τους, την καρδιά τους, το άσθημα τους. Κινδυνεύουν όμως να νοσήσουν περισσότερο από τον κορονοϊό, είναι πιο ευάλωτο. Κινδυνεύουν να κάνουν περισσότερους παροξυσμούς, γιατί όλες οι ιώσεις προκαλούν παροξυσμούς στις αναπνευστικές παθήσεις, στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, τόσο και στη ΧΑΠ, όσο και στο βροχικό άσθημα. Οι ιώσεις, τα κρυολογήματα που λέμε στη λαϊκή, προκαλούν παροξύνσεις. Αν ένας έχει ήπιο άσθημα, θα κάνει μια απλή παρόξυνση. Αν ένας έχει ένα σοβαρότερο άσθημα, θα κάνει μια σοβαρή παρόξυνση, η οποία θα χρειαστεί ίσως και νοσηλεία. Ασθενείς με σοβαρό άσθημα και που λαμβάνουν βιολογική θεραπεία, θα πρέπει να εμβολιάζονται? Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει μπει στην εξίσωση. Ναι, οι βιολογικοί παράγοντες είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της τεχνολογίας, φαρμακευτικής τεχνολογίας, γιατί τους ακούσαμε και από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Δοκιμάζανε μονοκλονικά αντισώματα, δοκιμάζανε βιολογικούς παράγοντες που χρησιμοποιούσαν στην ρευματολογία και είδαν ότι κάποιοι είχαν και το ρόλο τους. Άλλο αν βγήκαν μετά κάποιες παραλλαγές που δεν τους έπιαναν οι βιολογικοί παράγοντες, όπως ήταν η όμικρον που δεν πιάνεται τόσο. Αλλά οι βιολογικοί παράγοντες λοιπόν υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις παθήσεις. Ιδιαίτερα οι ρευματολόγοι τα χρησιμοποιούν, αλλά και οι γαστρεντερολόγοι κτλ. Εμείς είχαμε την τύχη σαν ειδικότητα να έχουμε παράγοντες βιολογικούς οι οποίοι είναι άκρως αποτελεσματικοί και με μια σωστή επιλογή των ασθενών μπορούν να δούμε θαύματα. Έχουμε δει ανθρώπους δηλαδή που δεν μπορούσαν να κάνουν 5 βήματα ή να ανέβουν τη σκάλα του σπιτιού τους να μπορούν να χορέψουν. Επαναλαμβάνω, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ότι το άσθημα αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δεν κοιτάει και ηλικίες, έτσι. Όχι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε και υπάρχουν έτσι κάποια δείγματα που εκεί πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό γιατρό. Από την αρχή έως το τέλος, έτσι δεν είναι η διαχείριση. Κοιτάξτε, υπάρχουν και ηλικίες, δηλαδή τα παιδιά κάτω των 5 χρόνων που έχουν μια συμπτωματολογία τύπου άσθηματος, συχνά δεν είναι άσθημα. Εκεί είναι και πιο δύσκολο να το εντοπίσουμε. Όμως αν βλέπουμε μια χρονιότητα, μια επαναληψιμότητα των συμπτωμάτων, ο παιδίατρος ή ο πνευμονολόγος θα βάλει μια αγωγή και θα χρησιμοποιήσει και το θεραπευτικό κριτήριο. Αν με την αγωγή πάει καλά, σημαίνει ότι αυτό ήταν. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να μας περιγράψει τα συμπτώματα. Ό,τι ακούμε, αν μας αφήσει να τα ακούσουμε. Γιατί πολλές φορές το κλάμα δεν μας αφήσει να τα ακούσουμε. Απ' την άλλη πλευρά, οι υπερήλικες, επειδή έχουν και άλλες παθήσεις, τη δύσμια, το βήχα που νιώθουν, μπορεί να τον αποδώσουν στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην παχυσαρκία τους, στο ότι γεράσανε και δεν μπορούν να περπατήσουν πια κτλ. Εγώ θα έλεγα έτσι μια γενικότερη συμβουλή προς τους τηλεθεατές. Όταν έχουμε μια δύσμια, ένα βήχα, ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί, ας κάνουμε μια επίσκεψη στον πνευμονολόγο. Πιθανόν να μπορέσει να το εξηγήσει. Σε ειδικό γιατρό. Δηλαδή σε κάθε αλλαγή στα συμπτώματα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ειδικό γιατρό. Αυτή γιατί, είναι. Για να σας πω και κάτι, υπάρχει και ένα άσθημα που εκφράζεται μόνο με βήχα. Οι μετρήσεις του όλες είναι φυσιολογικές και είναι άσθημα βήχας τύπου άσθηματος. Λοιπόν, ακούσαμε τις χαρακτηριστικές αναφορές από τον πνευμονολόγο και φυματιολόγο, τον κύριο Παντελή Αβαρλή. Πολύ περισσότερα μπορείτε να συζητήσετε και μαζί του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε αυτή την γόνιμη συζήτηση. Καλά να είστε.